πάμε λίγο να δούμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής πάλι στα site θα αναφερθώ. Διάβαζα λοιπόν στις τελευταίες μέρες ότι θα γίνουν ίσως. Γιατί κρύβεσαι, Δημητρό? Γιατί εγώ πάλι θα πεταχτώ και θα πω την αποκάλυψη. Λοιπόν, διάβαζα για κάποιες εξελίξεις που θα γίνουν στο Nomads, αλλά δεν τα πολύ πίστεψα. Έτσι. Να μην πιστεύετε κανέναν εκτός από το πρωινό, τους δικούς σας ανθρώπους. Παιδιά, σίγουρα μιλάμε για αυτά τα ονόματα. Εδώ τα έχω. 100%. Εδώ τα έχω. Όχι, αυτά τα κοινόχρηστά μου. Εδώ τα έχω όμως. Αυτή είναι ίσως τη σελίδα. Λοιπόν, να κάνω μια. Ναι, να τα πω κατευθείαν, να τα μπουμπονίσω ή να πω τι γίνει. Τους έχουν ενημερώσει καταρχάς ότι θα μείνουν 10 επίλεκτοι. Φεύγουν δηλαδή αυτήν την εβδομάδα 5. Ναι. Γεια σας! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε καλά. Συνοπτικές. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Στη Μαδαγασκάρη πώς είναι το γεια σας? Αντιός, δεν ξέρω. Τα λέγαμε. Μας πει ο Πούμπουρας. Οπότε μένουν 10 επίλεκτοι, έτσι τους ονομάζουν. Θα είναι μία ομάδα επίλεκτη. Έρχονται λοιπόν, παύση εισβολής. Εισβολής από το πρωινό, δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο, θα τους ανακοινώσω έναν-έναν. Παιδιά, παιδιά, είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει όλα. Είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραγωγή του Nomads και τα παιδιά που έδωσαν αποκλειστικά στο πρωινό αυτές τις πληροφορίες. Επειδή αυτά είναι πολλά ονόματα, δεν είναι μόνο. Και ένα και ένα. Και επειδή είναι οι παλιοί, είναι οι καλοί. Όχι ότι άλλοι δεν ήταν καλοί. Αλλά θα σου έχουμε και τις αποδείξεις. Θέλω να πω, ήταν τα πιο αγαπητά. Ο παλιός είναι αλλιώς. Μιλάμε για την αφρόκρεμα των εισβολέων. Το κρέμ de la κρέμ που λέει έρθει αύριο κάποιο και μου πει ότι δεν ισχύει. Α, μπράβο. Τηλεφωνήματα, Instagram, post και τα λοιπά δεν δεχόμαστε. Θα κάνουμε μπλοκ. Φωτιάστε πάνω. Ανακοινώνει το πρωινό λοιπόν ότι οι εισβολείς δεν έχουν ιδέα τι θα τους βρει οι Nomads. Είναι Στέλιος Χανταμπάκης. Όλε, θέλω όλε, θέλω όλε. Όλε. Ορέστης Τσάνγκ. Όλε. Γιάννης Παλιάρας. Όλε. Κώστας Αναγνωστόπουλος ή Μισθοφόρος. Το καταλάβαμε, το ξέραμε, ναι. Το λέω, παιδιά, το λέω. Να τα λέμε, ναι. Λάσος Παπαργυρόπουλος με το στέρνο αυτό. Αυτός είναι από τους κυριπλόλες. Από τους, ναι. Μαριάννα Καλέργη. Έτσι, πολύ σωστή ευφυτενής αγέροχη. Ντάρια Τουρόβνικ και Ελισάβετ Δοβλιατίδου. Αυτά είναι. Έλα ρε, παιδιά. Χαμόλου να πω. Φωτιά στη Μαδαγασκάρη. Παιδιά, θα πάει ο Χανταμπάκης. Ναι, καλέ. Και ο Τσάν. Δεν έμαθε. Και ο Παπαργυρόπουλος. Ο Χανταμπάκης δεν έμαθε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, πέρα από την πλάκα. Αυτοί όλοι θα είναι μαζί. Ναι. Θα είναι οι εισβολείς. Οι άνθρωποι στη Μαδαγασκάρη, ενώ οι συμμετέχοντες, δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει. με διάφορες ερμηνείες αυτό. Όπως επίσης να σας πω ότι ό,τι γίνεται εκεί στη Μαδαγασκάρη, μένει στη Μαδαγασκάρη αυτό. Θα πάθουνε τέτοιο. Προσέξτε, τι γίνεται. Εκεί γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Έφυγε η γειτόνια τώρα. Γίνονται όλα αυτά. Εδώ δούλευε η παραγωγή και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί κλείστηκαν με συναντήσεις που διήρκησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα. Τις τελευταίες ημέρες. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε παιδιά. 2:30-3 το πρωί. Πώς για να υπογραφούν οι τελικές συμφωνίες. Ναι, είναι η αφρόκρεμα και επιβίωση. Είναι η κορυφαίοι και των δύο. Αφάντα, δεν σου λέω τώρα, δεν σου λέω τώρα. Μιλάμε για αφρόκρεμα τη επιβίωση. Η κορυφαίοι των reality επιβίωση. Αυτό. Και η αλήθεια. Έβαλε τη φέτα στο ψυγείο, αυτό είναι το βασικό. Το πρώτο και το δεύτερο είναι αυτή. Γιατί θα τη χρειαστεί τον Κυριακή το βράδυ που δεν θα μπορεί να κουνηθεί από τον καναπέ σου γιατί θα βλέπει το επεισόδιο του Nomads. Παιδιά, για το Στέλιο το Χανταμπάκη, επειδή ήρθε μπροστά και η φωτογραφία του. Ξέρω, πώς ήταν, έχω περιέργεια. Μα και εμείς, γιατί ο Στέλιος ο Χανταμπάκης, η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασε και πάρα πολύ εύκολα ο άνθρωπος. Ναι, αυτός μια χαρά πέρασε, μετά τον βγήκε. Μετά, το μετά λέω, από αυτά που άκουσε. Ναι, αλλά ο κόσμος τον έβλεπε. Είναι και η ευκαιρία του. Μωρέ, ο κόσμος τον έβλεπε, αυτός ότι πέρασε λίγο περίεργα. Είναι και η ευκαιρία του να αλλάξει λίγο την αίσθηση του κόσμου. Γιατί το θέλει, το προσπάθησε μετά. Είναι άνθρωποι, ναι. Όχι, ο Δημήτρη μου παρακαλώ. Είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουμε επειδή έχουν ξανασυμμετάσχει γενικότερα, οπότε έχουμε μια εικόνα. Είναι η ώρα οι παλιοί με τους καινούριους να συγκρουστούν. Επίσης, παιδιά, ο καθένας κουβαλάει ένα διαφορετικό τύπο. Για άλλους λόγους ο καθένας είναι ενδιαφέρον τηλεοπτικά. Ο Σπαλιάρας είναι, επιτρέψτε μου να πω, ο πιο αγαπητός. Ο πιο αγαπητός, δηλαδή πραγματικά στον κόσμο, αποθεώνεται στις καφετέρειες όταν περνάει και από τις γυναίκες. Ο Τσάνγκ. Έχουμε... Όχι, ο Σπαλιάρας. Ο Τσάνγκ είναι ο μεθοδικός, ο άνθρωπος που θες να έχεις την ομάδα σου για να ανακατώνει την απέναντι. Κοίταξε να δεις. Ο Σπαλιάρας είναι και γλυκό παιδί. Δηλαδή άσχετα από το παιχνίδι, από το Survivor που ήταν. Είναι και καλό παιδί. Μια χαρά. Ο Παπαργυρόπουλος ήταν σωστός. Ο Παπαργυρόπουλος είναι ο αγαπημένος, ναι.
είναι ο ιερέας των reality εντός εισαγωγικών, ο Παπανάπα. Πώς τα λες, ρε Αφροδίτη. Μα παιδιά, είμαι ριαλιτολόγος. Έχω περισσότερο στη ζωή μου παρακολουθήσει reality παρά έχω κάνει οτιδήποτε άλλο. Έχω διαβάσει τα θρανία. Φοβηθήκαμε τι θα έλεγε. Ο Νάσος, όχι, αυτό δεν ξεπερνιέται. Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, λοιπόν. Αυτό δεν ξεπερνιέται, απάντησε. Εγώ σε ακούω με ο Νάσος Παπαργυρόπουλος είναι ο ωραιότερος κατ' εμέ παίκτης που έχει περάσει από reality επιβίωση. Δήλωση. Εγώ τον συμπαθώ και είναι γοητευτικός ως προς την εμφάνισή του και ως προς τη συμπεριφορά του εντός και εκτός παιχνιδιών. Ο μισθοφόρος. Ο μισθοφόρος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε πιάσει από πίσω από το σβέρκο και να μην έχεις καταλάβει ότι υπάρχει πίσω ο άνθρωπος. Είναι μαμούνι. Και είναι μαχητής. Είναι μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το βάζει κάτω. Είναι πολύ σκληραγωγημένο παιδί. Έχεις πιστεύω καταλάβει ότι είναι τηλεκριτικός κοινωνικός. Για τη Μαρία Ανακαλέργη να μιλήσει ο κύριος Ουγγαρέζος. Πες Δημήτρη! Όχι, γιατί έκανε και μου η Τάι και με έχει μια φάπα. Αλλά είμαστε κατά της βίας. Τη βλέπετε, πληθωρική. Ήθελε, νομίζω ότι όταν. Ότι της έμεινε έτσι το ανεκπλήρωτο. Θέλει να αποδείξει πράγματα. Θέλει να δείξει κι άλλα έξω από αυτά που βλέπουμε. Παιδιά, δεν είναι μαζί με την Αλεξανδράκη λίγο κάπως ίδιες. Ναι, ή πολύ αντίθετες. Εγώ νομίζω ότι η Αλεξανδράκη. Κάτσε, ρε παιδί μου, είναι ίδιο σωματότυπο. Το σωματότυπο. Τώρα, Δημήτρη, πώς θα τη δράσει. Για το χαρακτήρα. Ο σωματότυπος με τον οποίο νομίζω θα ασχοληθούμε και για καλό λόγο είναι η Ελισάβετ Δοβλιατίδου. Πολύ καλή. Η οποία πραγματικά η κοπέλα αυτή είναι μοντέλο.